Τρία φαγητά που πρέπει να πετάξεις στα σκουπίδια όταν πας να φας απ' έξω σε ταβέρνα. Όταν κάθεσαι σε ταβέρνα, τι πρέπει να κάνεις για να εξαφανιστεί η κοιλιά και τι κάνει ο κόσμος και νομίζω ότι κάνει κάτι καλό, αλλά καταστρέφει τον εαυτό του. Το πρώτο είναι τα χόρτα. Λες, θα φάω χόρτα. Γιατί είναι χόρτα. Εντάξει, πόσο κακά να είναι αυτά τα χόρτα. Και αρχίζει το βέλασμα. Αρχίζει το βέλασμα, χοντρούλης. Αδερφούλη, άκουσα με προσεκτικά. Τα χόρτα κολυμπάνε στο λάδι. Αυτά δεν είναι χόρτα. Είναι λάδι με χόρτα. Δεν είναι χόρτα, είναι λάδι. Και έχουν και λίγο χόρτα μέσα. Εντάξει. Ας τα χόρτα ήσυχα και αρχίζει και τις παπάρες εκεί με το ψωμί. Το ψωμί δεν το μετράς. Τι έφαγες, χόρτα. Τι έφαγες στην αλήθεια, ένα κιλό λάδι με χόρτα και δύο καρβέλια ψωμί. Εντάξει. Οπότε μην είναι μακριά από τα χόρτα. Άστα. Χόρτα, σαλάτες. Άστα καλύτερα. Εντάξει. Άστα. Μια κλασική χωριάτικη μπορεί να έχει 600 θερμίδες. Άστα. Άστα. Μην είναι μακριά. Λοιπόν, μετά πάμε στο επόμενο τραγικό το οποίο είναι. Ταραμοσαλάτα. Ταραμοσαλάτα, τραγικότατη επιλογή. Μόνο λάδι είναι και ταραμάς. Αυτό είναι ταραμόλαδο, δεν ξέρω γιατί. Ταραμέλαιο πρέπει να το λένε. Δεν ξέρω από πού έχει βγει. Γι' αυτό η Ελλάδα πάει εκεί που πάει, γι' αυτό είμαστε, δεν ξέρω, πρώτοι στην παιδική παχυσαρκία. Ή σου λέει σαλάτα, καλό. Και τι είναι σαλάτα, ταραμοσαλάτα. Έλα που η ταραμοσαλάτα έχει 1000 θερμίδες ανά 100 γραμμάρια. Οπότε με τίποτα μην είναι μακριά. Πάμε στο επόμενο τραγικό φαγητό που σε καταστρέφει και σε κρατάει χοντρούλη που τρως από τις ταβέρνες, το οποίο είναι τα μαγειρευτά. Μαγειρευτά, ας διαζύγιο με τα μαγειρευτά. Δεν υπάρχει λόγος να φας μαγειρευτό. Άκουσέ με, όταν είσαι έξω εκεί στην ταβέρνα, δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να πας και να φας μαγειρευτό. Είναι τίγκα στο λάδι, είναι τίγκα στα κακά λιπαρά, το έχουν χίλιο τηγανίσει εκεί πέρα, δεν ξέρω. Άστο ήσυχο, εντάξει, άστα μαγειρευτά ήσυχα. Μη φας μαγειρευτό. Λέει μαγειρευτό, σπιτικό, ωραίο. Θα βγω έξω και θα φάω σπιτικό. Όχι, άστο. Α, δεν είναι σπιτικό. Αφού το σπιτικό είναι αυτό που κάνεις στο σπίτι. Το μαγειρευτό είναι αυτό που φτιάχνω στο μαγαζί και σε παχαίνει. Ακολούθησε με στο Instagram. Εκεί μοιράζομαι πολύ περισσότερα μυστικά και εκεί έχω το 30ήμερο challenge. Το οποίο είναι πώς θα χάσουμε όσο δυνατόν περισσότερα κιλά σε 30 μέρες. Πάμε να το κάνουμε πράξη.